κάτι πέμπτη συνεχόμενη χρονιά για το φεστιβάλ ή κάτι τέτοιο. Όπως σας είπα και προηγουμένως με κάθε συνέντευξη τύπου, φέτος έχουμε πολλές σημαντικές συνεργασίες με άλλους θεσμούς της πόλης μας. Βέβαια, το πρόβλημά μας είναι ότι είναι ακίνητα σχέδια με το ΕΣΠΑ και προσπαθούμε τώρα να δούμε αν θα το εντάξουμε σε κάποιο νέο ΕΣΠΑ, γιατί είναι και δύσκολο και οικονομικά. Αλλά βέβαια και μια άλλη κατεύθυνση μας είναι να μπορέσουμε να εντάξουμε όλες τις υπολογιστές μέσα στα σχολεία, ώστε να γίνουν πιο οικείοι στους μαθητές που δίνουν μας το εικαστικό κομμάτι και σε συνάντηση με τα πιο σημαντικά και πιο οικείο και στις γνωρίσεις, γιατί θα έχουν και αυτή μια άμεση σχέση και επαφή με τα εικαστικά δρόμια με τα σχολεία μας. Τι σημαίνει για τον Δήμο σας και τι θα δούμε? Κοιτάξτε, το παιδί τα τελευταία 15 χρόνια είναι ένας θεσμός πανελλαδικά. Έρχονται σημαντικοί καλλιτέχνες του χώρου. Φέτος έχουμε από ό,τι ξέρουμε και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις που θα γίνουν μέσα στο κομμάτι και ευελπιστούμε ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία. Απλά το κύριο μέρος μας είναι να δούμε πώς θα συμπεριφερθούμε στην Ελλάδα. Να υπάρχει μια δράση πρώτα. Βέβαια, στο πολιτικό πρόγραμμα που περάσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιτεχνικά, ουσιαστικά έχουμε αναβαθμίσει και το κομμάτι του πολιτισμού μας. Και αυτό ήταν ο στόχος μας, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί, να δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στο μέλλον. Τι χρειάζεται να συνεχίσει, δηλαδή, πού βρίσκεται ο στόχος? Κοιτάξτε, θα συνεχιστεί και η πρόθεση του Δήμου και του Δημάρχου να συνεχιστεί. Απλά είναι το θέμα τη χρηματοδότηση του παιδιού δράσης, γιατί όπως ξέρετε έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, βέβαια χρήματα δίνει και ο Δήμος συμπληρωματικά, αλλά θα ήταν πολύ καλό να μπορούμε να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ώστε να είναι ένα